Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σπίτι του Αντώνη του Κάτανο. Ο Αντώνης ο Κάτανος είναι ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος, φιλοσοφημένος και τέλος πάντων πολλές εμπειρίες. Ζει σε αυτό το όμορφο χώρο, το σπίτι του δηλαδή, είμαστε στο σπίτι, έχουμε ανάψει το τζάκι. Χωρίς ρεύμα, ρεύμα δεν έχω. Ναι, χωρίς ρεύμα φυσικά. Βλέπουμε τα όργανα, τα οποία κρουστά κυρίως έχει ο Αντώνης. Έχω το Αιγυπτιακό, η Νταμπούκα, για πες. Το μαύρο, Αιγυπτιακό από πύλινο είναι. Ναι. Το διπλανό, το πιθάρι, είναι Ινδικό, της νότια Ινδίας, θρησκευτικό ένα όργανο, πύλινο. Ναι. Αυτό το διπλό είναι Μαροκιανό, τάβλα. Ναλ, το μαύρο είναι ναλ Ινδικό, σαν τάβλα. Εδώ είναι τζίμπε, την αφρικάνικο τζίμπε. Το ντολ, αυτό το Ινδικό. Κάτσε να το χτυπήσουμε και λίγο, έχει πολύ ωραίο. Διπλό. Έχει πολύ ωραίο. Μεμβράνι. Να το ακούσουμε και αυτό, έχει πολύ ωραίο μπάσο, να το ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε εκεί είναι αυτό. Το ντέφι, το μοροκιανό, θαμαλικό, τελετουρκικό, τα σύμβαλα. Ντέφι, πώς λέγεται αυτό? Ξεχνάω το όνομά του. Πολύ ωραίο. Ταϊρέ, ένα ταϊρέ. Επικυκλικό είναι το ταϊρέ. Έχω τα βιβλία εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και ένα άλλο κουτό. Τι είναι αυτό, Αντώνη? Το άλλο, μαράκας. Μαράκας, αλλά πολύ... από κόκκονα. Από... και σχεδιάκι. Αυτό είναι το άλλο... ποιο? Το Άρτο. Το είχε δώσει. Ποιος το έδωσε αυτό? Είναι ο Άρτο Μπογιατζιάνο, ο μουσικός, ο Κουστά που παίζει. Είναι βρεζιλιάνικο. Πάρα τα έχω εκεί πέρα, τα βιβλία, τα υπόλοιπα σε κούτες. Α, είναι θαμ πιάνο. Θαμ πιάνο. Πάμε στην κουζίνα. Έχουμε λοιπόν, εδώ τα βιβλία. Βαζάκια μέχρι εδώ, τα βότανα για βότανα. Θεραπευτικούς λόγους, αλλά και θεραπευτικούς. Ναι, Αντώνης ασχολείται. Θεραπευτικούς. Γνωρίζει πολλά από αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, τουλάχιστον λοιπόν, νερό έχουμε. Νερό και έχουμε. Ζεστό, παρακαλώ. Και ζεστό, γιατί ζεστό. Εδώ στο μπάνιο, λοιπόν, θερμοσύφωνο από ξύλα. Εδώ τα έχω κάποια. Εδώ είναι τα βιβλία. Καλά, βιβλία. Α, είναι πάντα έχω, παντού. Δεν τα έχω σε κούτες. Εδώ, ας πούμε, εντάξει, είναι έτσι, αλλά βάλαμε αυτά, τις σωλήνες, εξωτερικά, μπανιέρα, αλλά ζεστό νερό έχω, αυτό το θερμοσύφωνο. Το ανάβει αυτό, έχει κάτω μικρή σοπίτσα κάτω. Και με λίγα ξύλα, ζεσταίνει το νερό και έχει την κουζίνα και η μπανιέρα λειτουργεί τέλεια. Το ζεστό ήταν πολύ σημαντικό, το ζεστό νερό. Λοιπόν, πάμε εδώ στα πνευστά, που είναι αρκετά φλογέρες από διάφορες χώρες. Από Ρουμανία, Πάνος, του Πάνος. Αλλά εδώ είναι του Πάνα δύο διαφορετικά βλέπω. Πάνος. Ωραία. Αυτό είναι από το Περού, η Ίνκας φτιάχνει. Του Πάν, του Πάν λέγονται. Το όνομα από τον Πάδα. Τέλος πάντων, φλογέρες αμέτρητες, νέοι βλέπω εδώ. Αλλά αυτό εδώ θέλω να παίξει λίγο, Αντώνη, να κρατήσω εγώ τη μηχανή. Λοιπόν, πάμε και τώρα σε προς... μένα έπρεπε να κάνει τη μετοφώτιση, δεν πειράζει, ναι. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη που μας έφεξε. Ναι, αυλό. Διάβλος, εντάξει. Διάβλο τζάκι, το οποίο καίει καταπληκτικά. Τετράδο. Λοιπόν, εδώ έχουμε αξιόλογα, τα σεκούρια και τα... Καλά, κάτω. Α. Τα έχω. Κάτω. Εδώ στη γωνία, αλλά τώρα θυμάται ο Αντώνης να παίξει φλογέρα. Κάνουμε. Αντώνη, έλα λίγο στα τσεκούρια εδώ. Το πιο μακριά, μήπως. Ναι. Αυτά τα τσατήρα, αυτό είναι αγροτικό, κόβουν τα αγριόχορτα. Ναι. Να το καθάρισα, το για κόνισα. Να το κάνω λίγο. Ωραίο. Ωραίο κομμάτι, μπορώ να το δούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Το μεράσπα το ακόνισα. Πολύ ωραίο. Και από εδώ κόβει τα... Με αυτό κόβεις τι δηλαδή. Τα σπαρτά. Τι κάνεις με αυτό. Αυτό με... Εσύ τι κάνεις με αυτό? Το έκανα ένα είδος πολεμικής τέχνης για ως σκοποβολία, ως... ναι. Και τι άλλο έχουμε, βλέπω... Καλά, το είναι μικρό τσεκούρι, με αυτά τα για καυσόξυλα, λαδιά και τέτοια. Με αυτά το σπάω. Από μελιά αυτό το ξύλο, ελαστικότητα έχει, γι' αυτό δεν σπάει. Τόσο. Το άλλο πιο βαρύ μπαμπάς, το αυτό, μιλιά, το φτιάξανε στο εμπόριο που βρίσκεις, σπάνε αυτά τα ξύλα, τα στελιάρια σπάνε. Αυτό από μελιά, όχι μίλια, μέλιο, είναι ένα ελαστικό αξίο. Αυτό. Το μασέτα, πια δεν το πετάω ως σκοποβολή, μόνο το έχω να κόβει, κλαδιά, διάφορα. Α, και σορτ. Για... Επειδή μοιάζει το κινέζικο, το σορτ, το ξύφος. Μοιάζει που έχουν την ελαστικότητα. Α, ναι, πολύ... φοβερή ελαστικότητα αυτό. Έχει ελαστικότητα. Και δεν σπάει. Και δεν σπάει το αυτό. Σε έχω δει να το πετάς, ναι. Αλλά σταμάτησα να το πετάω για να μην λίγο στάβεις στην άκρη. Παλιό πολύ κομμάτι λίγο. Αυτό, ε. Όχι. Εγώ το έκανα, βλέπεις στάβωσε εδώ. Εσύ το έκανες. Εγώ, το πέταμα στο... Όχι, ενώ όσο το... να είναι, ενώ... θα στραβώσει επειδή... Πόσο παλιό μαχαίρι είναι αυτό? Εδώ, από την Αμερική, κολομβιάνικο. Καλοφτιαγμένο, γιατί και η θήκη είναι από δέντρο. Μπορεί ένα δέντρο, έτσι χοντρό, σιγά σιγά, μπορεί το κόβει. Αλλά το... adapt, πώς λένε. Και εκείνο είναι ωραίο, Αντώνη, εκείνο που είναι. Το χρησιμοποιώ ως ξυφασκία. Ξυφασκία λέγεται. Ναι. Το άλλο. Και αυτά είναι ωραία κομμάτια, το... όλα, όλα, όλα. Ναι. Εντάξει. Και αυτό που βάζεις επάνω το... Συχνά το όνομα. Θερίζει αυτό. Ναι. Θα βάλω άλλο στη λιάνη. Είναι παλιές φιγούρες και παλιά, παλιάς κατασκευές. Σταμάτα, δεν θα έχει λίγο.